Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟ 24 στο Ολύμπερο 107,4. Στέριος Αναστασιάδης, Αγάπη Γαβριλίδου και σε λίγα δευτερόλεπτα και ο Σταύρος Κόλκας, ο οποίος είναι έξω από το στούντιο και κάτι κάνει, το ξέρει μόνο ο ίδιος. Έχει ένα τηλεφωνικό meeting. Τηλεφωνικό meeting, ωραία. Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου. Έχεις και ένα Σάββα. Έχω, ναι. Καταρχάς να ευχηθούμε, περίμενες τον Σάββα της Αναστασίας, συγχολήπτριάς μας. Εντάξει. Σάββα, μ' ακούς, χρόνια πολλά. Τι ομάδα είναι, Αναστασία? Τίποτα. Για Άρη του Το ξεπερνάμε αυτό. Μάλλον Άρης είναι. Μάλλον Άρης είναι. Το ξεπερνάμε αυτό. Χρόνια του πολλά, λοιπόν. Γεια σου, Σάββα. Σάββα, ποιο είναι ο Σάββα? Δεν έχουμε κανένα Σάββα. Τον είπατε, μας ευρετικά εδώ. Εννοείται, Σταύρο, εδώ από το πρωί τρώμε. Ποιο? Σάββα, καλημέρα, λέει. Σάββα, καλημέρα. Άλλο Σάββα. Στον Πόκ δεν έχουμε Σάββα. Έχουμε Σάββα. Όχι. Είχαμε κανένα παίκτη Σάββα, Σταύρο. Σάββα, δεν θυμάμαι. Ποιον? Σάββα. Ούτε έναν δεν θέλει, μου έρχεται στο μυαλό. Να πάρουμε ένα Σάββα. Ο Σάββα Παντελίδη μου έρχεται στο μυαλό, είναι η αλήθεια. Χρόνια πολλά στο Σάββα Παντελίδη. Αλλά αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Χρόνια πολλά και στον Ιβάν Σαββίδη. Σάββα Σαββίδη. Εντάξει. Σταύρο. Ναι, χρόνια πολλά. Το πιστό τη επίθεση το γιορτάζει. Ωραία. Χρόνια πολλά και σε μένα, έχω γενέθλια. Τι λες μόνο ψεύτη. Έχω γενέθλια τέλειο Αυγούστου. Θέλω λίγο μια αγκαλιά αυτέ τι μέρε. Αγκαλιά, όχι θύματα. Η αγάπη, η τρυφερή, η σημαίλα, χάιδεμα. Give me five. Αγάπη μου, χρειάζομαι μια αγκαλιά. Yes man, give me five. Καθόλου δεν έχει επηρεαστεί από τα τεκτενόμενα και την παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα κάνεις ένα αγκαλιά. Εννοείται, είμαι λευκός άλλωστε. Ωραία. Σημέλα! Ευχαριστούμε και τον παπά, αγάπη, για τα τσίπουρα. Όχι, ο Σταύρος εσύ, γιατί ο Σταύρος το σνόμπαρε. Δεν πίνω, ρε, δεν πίνω τσίπουρο. Ρε. Θα στον πάρω. Μόνο εκείνο το ωραίο του LSD του θιού του. Βοηθήστε με. Πώς οι γυναίκες φωτογραφίες στα site, στο Λίμπερο, η αγάπη και η Μπούντου, αν τις δεις, δεν τις ξέρεις από κοντά. Είναι ένα 75 χωρίς τα κόμματα. Στην Μοζαμβίκη να έρθεις για αυτές να αυτοκτονήσεις εδώ. Ναι, ναι. Ναι, ναι, απίστευτο. Μάρια, έχεις να πεις κάτι. Υπάρχει μια. Αγάπη, κούκλα, σήμερα φοράει καλσόν. Άκου, άκου. Καλσόν με τα παπούτσια του τέτοιου. Του Eat Go Home. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟ 24. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε λίγο τους τόνους χαμηλά μετά τα όσα διαδραματίστηκαν και την πίεση χαμηλά, θα έλεγα. Ναι, μετά τα όσα διαδραματίστηκαν χθες και συνεχίζονται σήμερα. Τι γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής, παύλα γάτα, παύλα σκύλος, παύλα κατοικίδιο γενικότερα. Συμπαίνεις κατευθείαν στα σκληρά. Ναι. Σε 7 παιχνίδια από τα 10 ευνοήθηκε ο ΠΑΟ. Λοιπόν, η εφημερίδα 3-1 ευνοήθηκε στα 7 από τα 10 μάτς. Τον διορίζουν πρωταθλητή. Ναι, να ενημερώσουμε τον κόκκινο πρωταθλητή. Παύλα γάτα, παύλα γάβρο, παύλα τσιπούρα, παύλα σκουμπρί, παύλα φαγκρί. Και έχει και ένα ψάρι που λέγεται Παντελής. Το ξέρεις αυτό? Υπάρχει ένα ψάρι τέτοιο. Και όταν μου είπανε θέλεις ένα Παντελή, νόμιζα ότι αυτός μου το είπε, τα βαφτίζει. Έτσι νόμιζα, ότι είναι ο Κώστας, ο Παντελής, ο Γεράσιμος. Τέλος πάντων, να ενημερώσουμε αυτά τα ζώα. Animals. Έπρεπε να έχει, λέει, 10 βαθμούς λιγότερο στο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι 12 τα παιχνίδια. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα. Σκληρή χούντα στο ποδόσφαιρο διαβάζω. Μιλάνε για χούντα. Να σου πω και τους εικονιζόμενους εδώ πέρα. Ναι, ποιοι είναι. Τα κυκλάκια. Ναι. Είναι ο αγαπητός Μέλο. Ναι. Ο γιος του Σάβα δίπλα. Ναι. Εντάξει, ο Τριτσόνης, ο Κοντονής, ο Τσίπρας. Ο Τριτσόνης πρέπει να έχει πάθει αμόκ, το σκίζουν όλοι. Πώς το έχει καταφέρει αυτό? Αυτό το κάνω το ξεκάρφωμα βέβαια. Τσίπρας, Ιβάν, Βασιλιάδης, Γκαγκάτσης, Καμένος. Γκαγκάτσης, Μάκης ή Βασίλη. Μάκης, Γκαγκάτσης, Μάκης. Είναι ένα στίγμα για την ιστορία του Βασίλη Γκαγκάτση που δεν βρίσκεται σε αυτό το κυκλάκι. Κάνουν όλα τα χατήρια στον Ιβάν προσβλέποντας τις κάλπες. Του δίνουν τα πάντα. Καραπιάλης. Για αυτή την εξυγίανση μας έλεγαν τόσα χρόνια. Άσερε Βασίλη. Άσερε Βασίλη τώρα και εσύ. Άσερε Βασίλη. Και φυσικά υπάρχει και αυτό το χαμό στο διαδίκτυο με Βιερίνια. Αυτές οι φωτογραφίες. Αυτή η ιδέα του. Εντάξει, θα αναφερθούμε ξανά. Τα αυτόρμητα αυτά. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Ότι δεν σημαίνει επειδή μίλησε κονσέρβα
στο Open την Κυριακή, ωραία, ότι θα πρέπει να μιλήσει και τη Δευτέρα αναγκαστικά, εντάξει. Επίσης, δεν μπορείτε να αφήνετε στην άκρη το γεγονός ότι δύο στελέχη του ΠΑΟΚ που βγήκαν και μίλησαν, ο Λουτσέσκου και ο Πέρκας, παραδέχτηκαν το πέναλτι της Λαμίας, είναι καθαρό. Αυτό το ηθικό πλεονέκτημα που μάχεστε να πάρετε, να πούμε, επόμου με το Θωμά και το Γιαννάκη και τον Παπαδόπουλο, αγκαζέ, είναι λίγο αστείο. Απλά στο μείον 12 που κυκλοφορείτε σε βαθμούς και παίκτες σε σχέση με πέρσι και προπονητικό team, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε άλλο μαζί σας. Δεχτήκαμε μια αρκετά έντονη επίθεση, είναι η αλήθεια, από την ώρα που ισχυριστήκαμε δημοσίως ότι δεν υπάρχει από εδώ και πέρα ΑΕΚ, υπάρχει μόνο Ολυμπιακός, αντίπαλος τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ήτανε μια κίνηση στρατηγικής που εγώ κρίνω στα δικά μου μέσα και σε αυτά που εργάζομαι ότι πρέπει ως ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ως τέλος πάντων opinion leader, πώς να με χαρακτηρίσω. Opinion maker. Opinion maker. Opinion maker, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην ομάδα που έχουμε στο μείον 6 και όχι αυτή που έχουμε στο μείον 12. Γιατί απλούστατα αυτή που είναι στο μείον 6 δεν φοβάται να ξεφτυλιστεί για να κάνει τη δουλειά της. Αυτό ενόχλησε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να είμαστε σαν το Λάμπρο Σκόρδα που είχε 75 ανοιχτά μέτωπα. Επιλέγω εγώ προσωπικά στα δικά μου μαγαζιά να κυνηγάω τον Ολυμπιακό, ωραία, και όχι την ΑΕΚ, η οποία είναι πολύ πίσω. Αν πιστεύετε ότι εσείς θα μας πείτε και τι στρατηγική να ακολουθούμε, είστε γελασμένοι. Είστε μείον 12, το αστείο project που και καλά πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, εντάξει, με τις λαμογές των άλλων και την σφίνα που κάνατε με μία λαμογιά επιπλέον, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ποδοσφαιρικό και αυτό φάνηκε την επόμενη σεζόν όταν και βρίσκεστε πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος μείον 12. Και μου πείτε, σας αφαίρεσαν 3 βαθμούς και εμένα με αφαίρεσαν 2. Μείον 11 λοιπόν. Στην καλύτερη. Και από τον Ολυμπιακό είμαι συν 8. Και το τεράστιο διακύβευμα τώρα του Ολυμπιακού είναι ότι παίζω μπαλάρα. Τι μπαλάρα παίζει, βρε κατσικό σφίχτη. Συν 8 σου είμαι. Συν 8. Και ακύρωσε καθαρό γκολ του Πανιωνίου. Πώς το λένε, στη Νέα Σμύρνη. Και βάλε γκολ στο 95. Ωραία. Στο 0-0 με τον Απόλλωνα στο 83 βγήκε ο άλλος τετατέτ πίσω από τη σέντρα, μόνος του έτρεχε, παραλίγο να πάθει κατάθλιψη από τη μοναξιά και ο άλλος σήκωσε τη σημαία, το σύχαμα. Πάλι προχθές, ναι. Offside goal προχθές, offside goal με τον Ατρόμητο και 100-0 στο δεύτερο ημίχρονο γιατί τους κάνατε bullying. Ωραία, και αγκαζέ με την UEFA και τη FIFA. Ωραία, το Ριγόπουλο και τον Χιούμπερτ, πώς λέγεται, που πάει και σας συναντάει κάθε τρεις και λίγο όποτε έρχονται εδώ πέρα. Εντάξει, και πάτε και μου πουλάτε και τρέλα από πάνω. Τέλος πάντων, εννοείται ότι η τακτική τους είναι αυτή, την ξέρουμε. Προσπαθούμε να μην εκνευριζόμαστε. Η μύγα που κινείται γύρω από το αυτί μας, από το στρατόπεδο της Ένωσης, δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου. Απλά καταγράφουμε το γεγονός, το αδιαφυσβήτητο, κάτι που αποτυπώθηκε στα δύο έντυπα τα οποία κινεί η Ένωση Original 21 Χουβαρντάδες 2018. Εντάξει, τα δύο πρωτοσέλιδα στα οποία το χέρι του Βιερίνια ήταν πρώτο θέμα, δεν γίνεται να μην το είδες, έγραφε η Live Sport, ενώ π.χ. το γκολ που ακυρώθηκε στον Πανετολικό, γίνεται να μην το είδε μια εβδομάδα πριν. Και ξαφνικά στο ίδιο πρωτοσέλιδο, ενώ υπάρχουν δύο κομβικές λανθασμένες διαιτητικές αποφάσεις του Καραϊσκάκη, κάτω αριστερά με μικρά γράμματα. Δεν μιλάμε για την ώρα, η οποία έχει πρώτο θέμα το Βιερίνια και από κάτω δεξιά, τσουκου τσουκου ίσα ίσα, πρέπει να είσαι ένα θαύμα της οφθαλμολογικής για να καταλάβεις ότι υπάρχει κάτι για τον Ολυμπιακό κάτω δεξιά. Καταλάβαμε λοιπόν ότι οι δημοσιογράφοι της Ένωσης, ο Original 21, Παύλα Χουβαρντάδες 2018, Λεωφόρο Δεκελίας κτλ. Ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς θα πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και πώς δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα ψυχολογικό το οποίο έχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ανέχονται να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Θέλουν να το πάρει ο μόνιμος βιαστής τους. Ωραία.
στα χρόνια που δεν είχαν τα κόζια τα οποία νομίζουν ότι έχουν τώρα. Αυτή είναι η διαμορφωμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πριν φτάσουμε στο μισό της σεζόν, ξεκινάει φέτος αυτό που ξεκίνησε πέρσι μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού στην Τρίπολη. Μια επικοινωνιακή χυδαιότητα ανθρώπων, σκατάνθρωπων βασικά. Ναι. Που πραγματικά να βρουν ζεστές παντόφλες στο σπίτι, καυτές για την ακρίβεια. Ωραία, να πάρει, σαν αυτές που αγόρασα στην Αγγλία, τις είδες αγάπη. Είναι εκπληκτικές παντόφλες, δεν περνάει με τίποτα. Αν μένει στο Ιγκλού. Θα διατηρήσουμε λοιπόν την ψυχραιμία μας και θα κρατήσουμε την ψυχραιμία μας γιατί δεχόμαστε και προσωπικές επιθέσεις από εχθές. Ναι, γιατί ενόχλησε το σχόλιο σου, το άρθρο. Αγκαλιά με τον Ολυμπιακό FIFA UEFA. Έχεις πάρει την απάντηση όμως από τον κόκκινο πρωταθλητή Γάτα. Ναι. Γαύρο στο πρωτοσέλιδο. Ναι. Εντάξει, κάτσε να το βρω αυτό το κόσμημα. Περίμενε. Μεγάλες ευθύνες των FIFA UEFA που επέτρεψαν να γίνουν εκλογές για να προκύψει πρόεδρος κτλ. Ναι, όντως, ναι, φίλε. Έπρεπε να έρθει ο Κάστρο από τον Πειραιά να κάνει 8 ώρες ομιλία, να μας τρυπάει όπου βρισκόμαστε κτλ. Μεγάλο λάθος που γίνανε εκλογές. Μεγάλο λάθος που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη βασικά. Αν γίνεται να πάτε μια βόλτα στον Πλούτονα, που είναι κάπου, ανέβασε ο Ματζούκης θέση, που είναι κάπου μπλε το φεγγάρι. Όχι, το ήλιος, ο ήλιος. ότι στον Άρη είναι μπλε το ηλιοβασίλεμα ανέβασε. Εντάξει, έχουμε και τα δικά μας εδώ, παιδιά. Έχουμε και τα δικά μας προβλήματα. Ναι, τέλος πάντων. Ωραία, ήταν ο Μόραλης πρόεδρος της ΕΠΟ. Τι τον έχουμε, ρε φίλε. Αυτό το πολύ εργαλείο. Κατευθείαν. Ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Αυτή περμανάντ. Δεν μπορεί να. Ο άλλος είναι Θεός, τον αγαπάω τον άλλο. Άστον, ο άλλος πώς το λένε. Ο Άκης είναι Θεός. Αν δηλαδή έκανα παρέα με Ολυμπιακούς, θα ήθελα να είναι φίλος μου. Εκείνη η φάση που πέφτει τσουκαλά από την καρέκλα και άλλος απλά τον κοιτάει και γελάει. Δεν κάνει κίνηση ο μουσικός. Αν μου πούνε ότι ο Άκης έγινε πρόεδρος στον Ολυμπιακό, θα αλλάξω στάση εντελώς. Έχεις μια συμπάθεια. Συμπάθεια κανονική. Είναι Θεός. Είναι ατακαδόρος. Θα τον έβγαζε. Και έχει βλέμμα πυρεώτικο αυτό. Ρε, το... είναι γνήσιος. Ρε, δεν είναι αβαβά. Εντάξει. Είναι κανονικός εκείνος. Δεν είναι showman, παύλα, καγκουροσόουμαν βασικά με περμανάντ που είναι ο άλλος. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, παιδιά. Κλασικά, όταν δεν έχει επιχειρήματα, ο άλλος λέει ότι ο Κόλκας ήταν βάζελος μικρός. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους ίδιους και τις μανάδες τους ότι ο Κόλκας έχει πάει περισσότερες εκδρομές από όσες έχουν πάει όλοι μαζί αυτοί με τον ΠΑΟΚ. Να τα ενημερώσουμε αυτά. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα Κόλκα που όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, όχι απλά είναι έτοιμο να πάθει κάτι κακό. Δηλαδή, ναι, παιδί μου, ότι πέρα από την πλάκα τώρα, όποιο και να σε ξέρει, είναι το πιο αστείο που μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά δηλαδή, καλύτερα να πει κάτι άλλο. Η φάση είναι ότι αυτό το πράγμα χρησιμοποιούν. Δηλαδή, αυτό το πράγμα για να καταλάβετε τώρα την ιστορία τη επικοινωνία του πόσο ο Κόλκα είναι βάζελο. Ξεκίνησε από τον Γιάννη τον Κόντι. Τα έλεγε στου Αριανού, τα έλεγε εκεί πέρα, ωραία. Ωραία, ψινόντουσαν αυτοί που τα ξέρει. Ίνταλμα το Γιάννης. Γιάννης, πάρ' τη γάμα εθνική. Ωραία, φυλάκια. Πάμε παρακάτω. Το πήρε ο Καραπαπάς. Ούσο, του το έγραφε εκεί στο Ολυμπιακό 24, όχι ο ίδιος, έβαζαν άλλους δεξιά-αριστερά, τέλος πάντων. Γράφανε ότι ο Κόλκας είναι βάζελος. Μετά το πήρανε οι εξίδες που δεν ακολουθάν βήματα του Ολυμπιακού. Εννοείται. Ναι, το Κόλκα είναι βάζο. Παιδιά, ο Κόλκα δεν είναι βάζο. Πήραν και κάτι δικά μα καμάρια εδώ στην πόλη. Καλά, μιλάμε για βλάκες εδώ τώρα, εντάξει. Η δική μα είναι ακόμα και περισσότερο ξύλο, γιατί ρε φίλε, ρώτα δίπλα σου. Ναι. Ρώτα τον διπλανό σου, ξέρει. Εντάξει. Πήγα μια 250 ιστορίες με τον Κόλκα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία του συγκεκριμένου μύθου, ο οποίος είναι ξέρεις, το χτύπημα. Γιατί ξέρουν ότι εκνευρίζομαι με αυτό και είναι το αλήτικο το χτύπημα. Γιατί ξέρουν ότι είμαι οπαδός και μόλις μου το λένε αυτό το πράγμα παθαίνει το μάτι μου. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν εκείνη επώνυμη τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία θα τους πετύχω κάποτε. Δεν είναι ψυχραιμία. Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου. Σε κανένα δύο τρεις φάσεις στο μισάρο λίγο πήγες να ξεφύγεις. Ναι. Έχεις και άλλα περιθώρια βελτίωσης. Ναι. Δηλαδή αυτά για μανάδες και σκατάνθρωποι και τα λοιπά είναι μέσα στο πλαίσιο που τα λες, δεν είναι μέσα στο πνεύμα του κράτου το θυμό σου. Θα το βελτιώσεις πιστεύω. Έχουμε καλό δρόμο. Είσαι καλό δρόμο. Έχουμε χρόνο. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι για το πρώτο ημίωρο. Νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα του τι γίνεται. Νομίζω ότι και λίγο σιγά σιγά
αυτοί οι εκπρόσωποι μέσων που μας βρίζουν χειδεότατα, θα πρέπει να υπάρχει και μια αντίδραση από τον επίσημο ΠΑΟΚ προς τα μέσα, ότι τι είναι αυτός ο βλάκας εδώ, τι κάνει, τι είναι, γιατί εμείς αν ορμήξουμε καπάκι θα φάμε ρουφιανιά στον εισαγγελέα, στην Ένωση Συντακτών κτλ. Τα γνωστά. Εμείς δεν θέλουμε να ορμήσουμε, η στρατηγική μας είναι άλλη, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή δεχόμαστε μία πίεση, είμαστε λίγοι αριθμητικά σε σχέση με αυτούς και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε και την ηθική υποστήριξη και όλα όσα πρέπει απέναντι στα όσα βιώνουμε. Γιατί ναι, μεν είμαστε έμπειροι, αλλά είμαστε και ανισόρροποι, εντάξει, δεν θέλει και πολύ για να ξεφύγουμε. Άρα λοιπόν, αν μας τσιγκλίζουν και μας προκαλούν όλη την ώρα, ας έχουμε τουλάχιστον την ομάδα μας να μας υποστηρίζει. Αν μη τι άλλο. Εντάξει, και μετά, όταν θα γίνουν μεταγραφές και αυτά, μπορεί να μας βρίζουν στο Instagram από εδώ, από εκεί, δεξιά-αριστερά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όταν αφορά όμως τους άλλους και δεχόμαστε αυτό το πράγμα και αυτή την ψυχολογική πίεση συνεχώς, καλό θα είναι λοιπόν να έχουμε, να αισθανόμαστε έστω και την αγάπη του ΠΑΟΚ μας γύρω από τις πλάτες μας. Αυτά, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θυμίζω για τα τέσσερα διπλά εισιτήρια που αφορά τη Στοίχημαν για το κυριακάτικο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα. Έχετε στείλει από τα μηνύματα. Δεν θα δώσουμε άλλη μέρα, τελειώνει η μέρα προθεσμία για το κυριακάτικο μάτς. Τέσσερα διπλά προσφορά από τη Στοίχημαν. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Η κλήρωση λίγα λεπτάκια πριν τις 2 όπως κάθε μέρα. Μαζί μας το Ρίζιση Καζίνο. Ξεκινά την Παρασκευή ο Τάκης Ζαχαράτος στο θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του καζίνο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και στο νούμερο 217-234-567. Στέλνω αυτή τη στιγμή δύο κρατές μας πάθανε κεφαλικό. Εντάξει. Γιατί ρε φίλε. Τέλος πάντων, να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας. Ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό αθλητή. Έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Έναν άνθρωπο που τίμησε τη φανέλα του ΠΑΟΚ για αρκετά χρόνια. Και αναφέρομαι στο Γιάννη το Σκόνδρα. Γιάννη, καλησπέρα από την εξωτική Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Μια χαρά. Τη Λαμία λίγο μικρή την είδα, συνηθίζεις? Ναι, μια χαρά είναι, όλα καλά. Εντάξει, οικογένεια, παιδιά, εκεί καλή. Για εσάς, για εγώ θα είχα φρικάρει εκεί, να ξέρεις. Εσύ σίγουρα. Σταύρο, ετοιμάζεται να γίνει ξανά μπαμπάς. Σοβαρά, ναι. Αυτό στην Εσπρέσο FM βγήκε. Πού τα ξέρουν όλα αυτά. Τα ξέρουμε. Γιάννη, τι γίνεται φίλε, πώς είσαι? Καλά, όλα μια χαρά, ξεκουραζόμαστε τώρα. Γεμίζουμε μπαταρίες για το επόμενο παιχνίδι μας. Εντάξει, εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η Λαμία της έναρξης της σεζόν με τη Λαμία που είδα το Σάββατο δεν έχει καμία σχέση, είναι σαν να είναι άλλη ομάδα. Είναι έτσι? Σίγουρα είναι τελείως διαφορετική ομάδα, άλλαξε προπονητής, ήρθαν κάποιοι παίκτες στο ρόστερ, το ρόστερ έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Νομίζω και οι παίκτες σιγά σιγά έχουν βρει τη χημεία τους και νομίζω όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι κάθε παιχνίδι παίζουμε πολύ καλά, όπως και με τον Πανιόνιο παίξαμε καλά και ήμασταν άτυχοι και τελικά πήραμε 0 βαθμούς. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά και να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την ομάδα να κερδίσουμε όλες τις ομάδες, αν είμαστε σοβαροί. Το παιχνίδι που πέρασε και την εικόνα που δείξατε σας φτιάχνει την ψυχολογία εν ώψη και των υπόλοιπων δύσκολων αγώνων, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκινάει μια σειρά με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και συνεχίζει ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Υπάρχει μια δυσκολία από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Σίγουρα μας δίνει θετικά πράγματα η εμφάνιση μας με τον ΠΑΟΚ, γιατί έπαιζε μια ομάδα τη μεγαλύτερη, να σου πω, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που είναι 6 βαθμούς πάνω και νομίζω είναι το φαβόρι για το πρωτάθλημα και νομίζω ανταπεξήλθες πάρα πολύ καλά και νομίζω είναι αληθαράκι αυτή η εμφάνιση για τα επόμενα παιχνίδια, αν και όπως είπα πριν ότι σε όλα τα μάτς, αν δείτε τα τελευταία 5 μάτς, έχω δει, γι' αυτό αναφέρθηκα, έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα με πολλές φθαραμένες ευκαιρίες, απλά είμαστε λίγο άτυχοι στο σκοράρισμα και σιγά σιγά πρέπει να το βρούμε και αυτό και νομίζω η ομάδα θα πάει πιο ψηλά από την εδώ. Σε είδαμε μέχρι και αμυντικό χαφ πρόσφατα σε ένα παιχνίδι. Μια χαρά τα πήγες φίλε. Λες να αλλάξεις και θέση σιγά σιγά. Όχι πρόσφατα. Έχω παίξει σχεδόν τώρα τα τελευταία μάτια που έχω παίξει. Βασικός είναι αμυντικό χαφ. Εντάξει. Ήταν δραματίας ο Μάρκο Μπλάζιτς. Και μου ζήτησε ο προπονητής να τα απεξέλθω εκεί πέρα. Από εκεί πέρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τα απεξέλθω.
να βοηθήσω την ομάδα μου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εγωισμός να πω ότι δεν παίζω ή όχι. Όταν είσαι μια ομάδα, είσαι επαγγελματίας και πληρώνεις από μια ομάδα, πρέπει να ανταπεξέλθεις εσύ στους όρους που θα σου βάλει η ομάδα και στον εκάθεστε προπονητή που θα σου πει να παίξεις να βοηθήσεις την ομάδα. Έτσι είμαι κι εγώ. Και βάζω δυνατά μου, ήταν μια θέση που δεν ήξερα πραγματικά, αλλά σιγά σιγά τη συνηθίζεις. Για να πάμε και λίγο σε ποδοσφαιρικά θέματα, για να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος. Από το να παίζεις back και να παίζεις αμυντικό χαφ δεν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό? Ακόμα και στα τρεξίματα, στις ανάσες, στους χώρους, δεν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό? Είναι τελείως διαφορετικό, γιατί πραγματικά ακόμα και στην προπόνηση όταν παίζεις αμυντικό χαφ είναι μια δύσκολη θέση που θέλει πάρα πολύ μυαλό, θέλει να έχεις πολύ καλή αντίληψη. Είναι τελείως διαφορετική θέση από ένα back. Και ας πω ένα απλό, ότι όταν είσαι αμυντικό χαφ μπορεί να σε μαρκάρουν και από την πλάτη σου, να σε μαρκάρουν και από δεξιά και από αριστερά και από κουστά. Πρέπει να κάνεις όλα γρήγορα, να έχεις ένα καθαρό μυαλό. Ενώ όταν είσαι back, ξέρεις ότι πολύ δύσκολο να σε μαρκάρει πίσω. Έχεις ένα μπροστά να σε μαρκάρει και πολύ πιθανόν ένα στα πλάγια, παράδειγμα το αμυντικό χαφ. Δηλαδή ξέρεις πάνω κάτω από πού θα σου έρθει αντίπαλος. Όταν είσαι αμυντικό χαφ είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να έχεις πάρα πολύ γρήγορη σκέψη. Και γενικά είναι μια δύσκολη θέση και θέλει πάρα πολύ μυαλό και καλή αντίληψη. Έτσι ακριβώς. Από την εμπειρία σου στη Σκωτία, που θα μπορείς να μας πεις και τι εμπειρίες αποκόμισες, επιστροφή στην Ελλάδα. Μπορείς να μας κάνεις έτσι μια αναφορά σε αυτήν την εποχή που σε χάσαμε από την ώρα που έφυγες από τον ΠΑΟΚ? Εντάξει, Σκωτία ήταν σχεδόν 2 χρόνια, πέρασα πάρα πολύ καλά. Ήμουν σε μια ομάδα που χαμηλού ελληνικού θα έλεγα, που πήγε να σωθεί στη Σκωτία, τα καταφέραμε και τα 2 χρόνια. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, θα έλεγα, με πολύ δύναμη και πολύ τρέξιμο, όχι τόσο τεχνικό. Γενικά πολλή οργάνωση έχουν, γενικά μ' άρεσε και γιατί όχι, θα το ξανά έκανα, πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Είναι μια διαφορετική κουλτούρα που τουλάχιστον αυτοί σέβονται πολύ περισσότερο το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι όλα στην εντέλεια. Νομίζω είναι μια μικρογραφία της Αγγλίας στη Σκωτία. Και γενικά όλα κυλάνε ρολόι, ας πούμε. Πώς αντιμετώπισε η Λαμία? Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τη διαιτησία, εντάξει, κατά τα ψέματα υπάρχει και ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στη Λαμία, υπάρχουν κάποιες φάσεις που διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ. Γενικά πώς αντιμετώπισε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παραδέχτηκε ουσιαστικά ότι η Λαμία δικαιούταν ένα πέναλτι σε αυτό το παιχνίδι? Γιατί δεν είναι κάτι που το συνηθίζουμε στην Ελλάδα, να παραδέχεται κάποιος ότι αδικήθηκε ο αντίπαλος σε μια συγκεκριμένη φάση? Εντάξει, νομίζω ότι σε συγκεκριμένη φάση στο χέρι, νομίζω ήταν πέναλτι, όλοι θα το... Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να μην παραδεχτεί ότι ήταν πέναλτι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο διαιτητής έκρινε ότι δεν ήθελε να το κάνει ο παίχτης, ήταν ακούσιο. Από εκεί πέρα δεν μπορείς να σταθείς στη φάση, να σταματήσεις το παιχνίδι και να πεις να μείνω στο πέναλτι. Πρέπει να παίξεις όπως κάναμε. Είμαστε άτυχοι σε μερικές φάσεις που δεν βάλαμε γκολ. Και είναι κακό να νομίζω να σταθείς στο πέναλτι. Όχι, ήταν πέναλτι. Προχωράμε παρακάτω. Νομίζω δεν σταματάει καμιά φάση, ή και το πέναλτι να έρθει να βάζαμε τον γκολ, πάλι δεν θα σταματούσε η ομάδα να πεις ότι βάλαμε τον γκολ, είμαστε εντάξει. Είναι μια φάση που πραγματικά ήταν πέναλτι, δεν δόθηκε. Από εκεί πέρα όλες οι ομάδες, όχι μόνο η Λαμία, κοιτάει και παίζει το ποδόσφαιρό της. Σίγουρα υπήρξε αδικία, από εκεί πέρα έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τον ΠΑΟΚ πώς τον βλέπεις? Υπάρχει μια πίεση, υπάρχει μια ανάγκη για κατάκτηση πρωταθλήματος μετά τα όσα έγιναν πέρσι? Έχεις βάλει ποτέ τον εαυτό σου στη θέση ενός παίκτη του ΠΑΟΚ στην περσινή σεζόν για αυτό που συνέβη, να έχεις πάρει τους περισσότερους βαθμούς και να μην έχεις κατακτήσει το πρωτάθλημα? Σίγουρα και αυτό για τον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη αδικία, θα έλεγα. Ήγνωσα τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι την πίεση πάνω κάτω δεν ξέρω. Από εκεί πέρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και γενικά ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα με DNA να έχει πίεση, γιατί κάθε χρόνο πάω στην μεγάλη ομάδα και πάει για το πρωτάθλημα, οπότε η πίεση είναι μέσα. Αναγκαστικά πρέπει να έχεις πίεση, δεν μπορείς να μην έχεις πίεση και άγχος. Είναι το DNA του ΠΑΟΚ αυτό. Εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε λίγο κουρασμένος, θα έλεγα, από το παιχνίδι με την Τζέλσι. Με την Τζέλσι, ταξίδι νομίζω ξεκίνησε νωρίς. Έχει το ρόστερ, έχει πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Για μένα την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ είναι δίκαια εκεί πέρα και θα μπορούσε να έχει και, πιστεύω, πιο πολλούς βαθμούς πάνω. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να διαχειριστεί την πίεση αυτή τη στιγμή, γιατί δεν κυνηγάει κάποιον, όλοι οι άλλοι το κυνηγάνε.
Και με σωστή διαχείριση πιστεύω θα είναι πρωταθλητή στο καλοκαίρι. Γιάννη, βλέποντα τον ΠΑΟΚ σαν αντίπαλο, ποιο πιστεύει ότι είναι το δυνατό του σημείο φέτο και πού υστερεί κάπω? Κοιτάξτε, νομίζω όλε οι ομάδε και υστερούν, αλλά νομίζω το δυνατό σημείο είναι γενικά όλη η ομάδα σε κάθε γραμμή έχει ένα ποιοτικό παίχτη. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ειδικά για τα λεγόμενα τη Ελλάδο. Έχει φτιάξει ένα τέλειο ρόστερ και νομίζω αδυναμίες. Όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες. Από εκεί και πέρα, με την ποιότητα και όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι πολύ σπάνια φαίνεται οι αδυναμίες στο το κομμάτι του γηπέδου. Μόνο και τις αδυναμίες ειδικά θα τις καταλάβεις όταν παίξει μια μεγάλη ομάδα που υστερεί ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, νομίζω στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να κερδίζει τα παιχνίδια ακόμα και αν δεν παίζει καλά. Νομίζω ακόμα οι δυναμίες δεν έχουν φανεί τόσο όσο πραγματικά θα έπαιζαν μια καλή ομάδα, παράδειγμα με την Τζέρση στο Europa League. Γιάννη, σε αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει από το καλοκαίρι για τους Έλληνες διαιτητές και τους ξένους διαιτητές, ποιες είναι οι σκέψεις σου ακριβώς? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα από μέσα? Έχεις εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές, θέλεις ξένους σε όλα τα μάτς? Τι ακριβώς σκέφτεσαι? Κοιτάξτε, να σας πω. Για μένα, όπως το βλέπω τώρα, αυτή τη στιγμή που βγήκε απόφαση σαν ντέρμπι να παίζουν οι ξένοι διαιτητές, νομίζω ότι καλύτερα είναι να καθιερωθούν οι ξένοι διαιτητές. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα ντέρμπι, υπάρχουν και μικρές ομάδες που μπορούν να διοικηθούν, αλλά να μην τις ακούσει κανένας, επειδή δεν έχουν το ελληνικό σπίτι μια μεγάλη ομάδα. Και αφού τη στιγμή που δεν στηρίζουν στα ντέρμπι τους Έλληνες διαιτητές καλούς, για ποιο λόγο ο Έλληνας διαιτητής καλός να παίξει παράδειγμα ένα μάτς, δηλαδή ένας Πανιωνίου παράδειγμα, και να διοικηθεί ένας ξένος? Για μένα είναι πρέπει να καθιερωθεί, αφού το κάνουν, το έκαναν, σαν ντέρμπι να καθιερωθεί σε όλα τα παιχνίδια. Να μην έχει κανένας παράπονο. Σίγουρα υπάρχουν διαιτητές που να κάνουν και λάθη. Είναι ανθρώπινα λάθη. Δεν το συζητώ. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και για τους Έλληνες διαιτητές νομίζω δεν είναι καλό να τα ντέρμπι να σφυρίζουν ξένοι. Οπότε δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Οπότε γιατί να υπάρχει εμπιστοσύνη και σε μια πιο μικρή ομάδα ελληνικού τύπου, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, να σφυρίξει ένας διαιτητής? Το ΒΑΡ θα δώσει λύση, πιστεύεις? Θεωρώ πως θα δώσει λύση, αλλά να συμμετεχούμε, είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε, ποτέ δεν ξέρεις. Βάλουν κανένα σκηνοθέτη να κάνει κανένα μοντάζ. Ναι. Νομίζω και στο ΒΑΡ είναι στην απόφαση του τι άμα πάει να ξαναδεί τη φάση, δεν ξέρω. Εντάξει, κύριε, πιο εκτεθειμένος όμως, δεν μπορεί να οργιάσει, είναι η αλήθεια. Έχει, δηλαδή, ναι, δεν ξέρω. Γιάννη, πώς ήταν η διαιτησία στη Σκωτία δύο χρόνια, το επίπεδό τους? Έπεφτε το ξύλο και δεν έτρεχε τίποτα. Γενικά, ναι, δεν έδινε πολλές κάρτες. Δηλαδή και με Σέλντε και με Ρέντες και με τις υποτιθέμενες μεγάλες ομάδες που παίζαμε, ό,τι ήταν θα δώσει να παίξει 50-50 λεπτά. Ούτε θα παίξει έδρα, ούτε τίποτα. Μα και αυτό είναι το σωστό να ένας διαιτητής να κάνει. Νομίζω ότι οι μεγάλες ομάδες δεν χρειάζονται καμιά διαιτησία και κανένα σφύριγμα για να κερδίσουν μια ομάδα, όπως ήταν παράδειγμα η Χάμιλτον, ας πούμε, στη Σκωτία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε πάνω απ' όλα. Καλή επιτυχία στη Λαμία από εδώ και στο εξής, να πάτε, δηλαδή να μην να έχετε το στόχο σας να το πετύχετε άμεσα, που είναι σωτηρία, εντάξει, και δεν είναι κάτι εύκολο, ειδικά έτσι όπως ξεκίνησε η ομάδα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σου, καλό μεσημέρι. Μία Λαμία που παίζει με ΑΕΚ Ολυμπιακό και κλείνει το γύρο με Απόλλωνα Σμύρνη στη Λαμία. Δύσκολο πρόγραμμα. Ναι, εντάξει, είναι το κομμάτι του ντέρμπι που έχουν όλες οι ομάδες που ξεκινάει από τον ΠΑΟΚ και καταλήγει τέλος πάντων στον Ολυμπιακό. Αλλά είναι καλή ομάδα. Είναι σκληρή ομάδα. Είναι σκληρή ομάδα. Αυτό πάντως που είπε ο Γιάννης, το λένε και άλλοι παίκτες των ομάδων αυτών, ότι από τη στιγμή που παίζει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό σαν ξένο διαιτητής, γιατί να μην παίξει και το παιχνίδι Λαμία Όφη ή Λαμία. Εδώ δεν έπαιξε το θέμα με το Ολυμπιακό στέργιο. Ναι, ακριβώς. Μην ψάχνεις τώρα με τη UEFA, FIFA, Παύλα, Επιτροπή Διαφάνειας. Τα πάντα όλα, ναι. Τα πάντα όλα και σε καλή τιμή τώρα. Δηλαδή, ψάχνεις οι άνθρωποι να πούμε και έχονται αυτοί για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω. Πού ήταν 25 χρόνια αυτοί όλοι, ρε. Που φουτούσε ο Αλεξανδρής να πούμε στη Βάρκιζα και έβγαινε στον άλυμο και έβγαινε πέναλτι και δεν είναι πέναλτι. Πες το λίγο με θεσσαλονικιώτικα μέρη, γιατί μπερδεύει το κόσμο. Που βουτούσε στην. Ναι, το λέω γιατί βουτούσε εκεί, στο δικαστήριο. Ναι, το κατάλαβα, αλλά πες το λίγο με δικά μας. Αλλά βουτούσε και στην Καβάλα. Να καταλάβει την απόσταση. Που βουτούσε στο Κορδελιό. Ναι. Και έβγαινε στην Καλαμαριά. Έτσι. Εντάξει, αυτό.
Ναι. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά τα 4 διπλά εισιτήρια προσφορά της Στοίχημαν για το κυριακάτικο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα στην Τούμπα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 545-26. Έχετε ακόμα 3-4 τουλάχιστον για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 διπλά εισιτήρια προσφορά της Στοίχημαν. Έκθεση K19 κέρδισε τη Λαμία με 3-1. Άλλη μία νίκη για την ομάδα του Παύλο Γκαρσία. Ο Γαϊτανίδης, ο Τσαούσης και ο Μπαλογιάννης πέτυχαν τα γκολ και πήρε η K19 μία ακόμα νίκη στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον τίτλο. Και μάλλον τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά, γιατί σε 11 μάτς έχει 31 βαθμούς, η ΑΕΚ σε 12 μάτς έχει 24. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 7 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Τρίτος Ολυμπιακός με 22 βαθμούς σε 11 παιχνίδια, στο μείον 9 και ο Ολυμπιακός. Αν συνεχίσει έτσι κάπα 19, μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα μαθηματικά και από το Μάρτιο. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι από αύριο, 6 του μήνα, ξεκινάει η διάθεση των εισιτήριων για τον αγώνα με τη Λάρισα την ερχόμενη Κυριακή. Οι τιμές ξεκινάνε κανονικά από 10 ευρώ από ό,τι βλέπω και ανεβαίνουν σιγά σιγά. Οπότε είτε από τα εκδοτήρια της Τούμπας είτε ιντερνετικά μπορείτε να προμηθεύσετε εισιτήρια για το μάτς της Κυριακής. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια, μιας που μιλάμε για εισιτήρια, και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βενέτσια. Εντάξει, ακόμα υπάρχουν μέρες, για την επόμενη Τετάρτη είναι το μάτς για το FIBA Champions League, ΠΑΟΚ Βενέτσια στο Παλατάκι. Τα εισιτήρια τιμώνεται από 5 ευρώ. Οπότε είναι πότε παίζουμε? Τετάρτη, 12-12. Σε μια εβδομάδα δηλαδή. Σε 7.30. Θα πάμε. Μια καλή ευκαιρία για όλους. Να βρεθούμε στο Παλατάκι. Θα πάμε. 5 ευρώ το εισιτήριο μόνο. Θα πάμε. Ποδοσφαιρικά του Πασχαλάκη είναι το θέμα. Ζει τελικά. Ζει είναι η αλήθεια. Μετά το δολοφονικό μαρκάρισμα του Μπαράλες, το οποίο πέρασε στον Ντούκου. Και μόνο την εικόνα να δεις είναι σοκαριστικό, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Απορώ πραγματικά πώς έχει περάσει ο Ντούκου αυτό το πράγμα. Απορίζει, να μην απορίζει, δεν το έκανε παίκτης του ΠΑΟΚ. Ναι, δεν το έκανε παίκτης του ΠΑΟΚ. Μόνο που δεν είδαμε το πλευρό του Πασχαλάκη εσωτερικά. Δηλαδή, εσύ από κοντά μπορεί και να το είδες. Δεν ήμουν αστημένος να δω τους κοιλιακούς και το τραύμα του Πασχαλάκη. Δεν κοιτάμε τους κοιλιακούς, ρε Σταύρο, κοιτάμε το τραύμα. Δεν είναι η κατάσταση σοβαρή γύρω από τον Πασχαλάκη. Δεν είναι, τέλος πάντων, αυτό που συνέβη. Η ενέργεια του Μπαράλες έχει περάσει τον Ντούκου. Ξέρουμε όλοι τι θα συνέβαινε άμα αυτό το πράγμα το έκανε παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Ψύχας είχε ανεβάσει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Το είδες? Ναι, ναι. Με το Χουλτ. Με το Χουλτ. Η περιγραφή στην περίπτωση Χουλτ, η περιγραφή στην περίπτωση. Η περιγραφή Βιερίνια. Στην περίπτωση Βιερίνια. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λες και είναι άλλες φάσεις, ενώ είναι ακριβώς ίδιες φάσεις. Μάλιστα, στην περίπτωση Χουλτ ο Μάτος βγαίνει τέτα τέτ, στην περίπτωση του Επστάιν γίνεται μια σέντρα σούτ που ο Πασχαλάκης νομίζω εύκολα θα την μπλοκάρει, δεν είναι κάτι δηλαδή συγκλονιστικό. Αλλά είναι και ο τρόπος, δηλαδή προσπαθώ να το ψυχολογήσω αυτό το πράγμα τόσα χρόνια, το πώς αντιμετωπίζεται ο ΠΑΟΚ και πώς αντιμετωπίζονται οι άλλοι. Είναι προφανές, τέλος πάντων, ότι ο συνάδελφος που κάνει μια μετάδοση αισθάνεται πιο πιεσμένος όταν ασχολείται με ομάδα μεγάλη του τόπου του, παρά όταν ασχολείται με κάτι που είναι απομακρυσμένο. Εκεί παίρνει πιο εύκολα θέση. Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση του Χουλτ ήταν στο Κοσμοτέ που σχολιάζει τις φάσεις και εκεί μίλησε για ακούσιο χέρι. Και το Βιερίνι είναι ακούσιο βέβαια. Εδώ η ΕΡΤ, ο Χαϊκάλης προχθές πήρε ξεκάθαρη θέση ότι είναι πέναλτι. Ο Χαϊκάλης είχε δίκιο. Φυσικά, ωραία. Ναι. Κάνει το σωστό. Στον Κοσμοτέ γιατί δεν είπανε τέλος πάντων ότι ήταν πέναλτι του Χουλτ. Και από εκεί και πέρα χτίστηκε βέβαια ένας μύθος για τον Γκίζα στον επαναληπτικό σε παιχνίδι που είχε 4-0 και σε παιχνίδι που αφού ήταν τόσο σφαγή έχουν κάνει 5 καθαρές φάσεις με τον Πλουναρίδη σε πρώτο ημίχρονο. Ναι. Ωραία. Ναι, χτίστηκε ολόκληρος ο μύθος του Χαλιφάτου του Ιβάν Σαββίδη, του οποίου του κλέψαν ένα πρωτάθλημα ενώ έχει τους περισσότερους βαθμούς η ομάδα του. Είναι αρκετά δύσκολο να το διαχειριστούμε αυτό.
είναι αρκετά δύσκολο να μπούμε στην επιχειρηματολογία τους. Δηλαδή οι άλλοι γράφουν στα πρωτοσέλιδα ότι πάω και δουλεύτηκε 7 στα 10 παιχνίδια, ενώ τα παιχνίδια είναι 12 συνολικά. Οι άλλοι γράφουν για Χαλιφάτα, άλλοι γράφουν από εδώ, άλλοι γράφουν από εκεί. Άλλοι τονίζουν φάσεις όπως θέλουν να τονίσουν και ξεχνάνε κάποιες άλλες. Συνειδητά το κάνουν, δεν είναι κάτι που απλά ξεχνάνε. Και δημιουργείται ένα κλίμα με τα πολλά τρόλ, με τα πολλά άτομα που σχολιάζουν από κάτω, από εδώ, από εκεί, δεξιά, σελίδες στημένες. Χθες κάναμε ένα χαβαλέ λίγο με έναν ρεπόρτερ της ΑΕΚ για να δούμε αν θα τσιμπήσει, τσίμπησε, και ξαφνικά υποψιαζόμασταν ότι ελέγχει μια σελίδα οπαδών και καταλάβαμε ότι αυτός την ελέγχει λίγο μετά. Μια αντιπροπαγάνδα 21, την ελέγχει δημοσιογράφος, να ξέρουν οι φίλοι της ΑΕΚ λοιπόν. Πως ο συγκεκριμένος κύριος ελέγχει τη συγκεκριμένη σελίδα. Γενικά, τέλος πάντων, αυτό γιατί το κάνουμε εμείς? Γενικά γίνονται πράγματα στο ίντερνετ αυτές τις μέρες. Ναι. Γιατί το κάνουμε εμείς αυτό? Ο Σταρχιός είχε μια ιδέα. Τι? Αυτό ακριβώς που λες, γιατί δεν το κάνουμε εμείς. Αλλά ποιον θες να πιάσουμε? Αυτό, δεν ξέρουμε ποιον να πιάσουμε. Έχει πάρα πολλούς. Πιάνουμε έναν. Έχω μια φωτογραφία μου που είμαι 20 χρονών. Ναι. Αξίζει να ανεβάζει, να αξίζει εντελώς. Όχι, ξυρισμένος εντελώς. Ξυρισμένος, ναι, ενώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί χρησιμοποιούν παντού. Ναι. 20 χρόνια πριν, παιδιά, εντάξει, τώρα είναι λίγο διαφορετικός. Ναι. Λοιπόν, για μένα είναι εξοργιστικό τουλάχιστον, εντάξει, το να βλέπεις θέματα της πλάκας να τα αναδεικνύουν το γνωστό γκρουπ ιστοσελίδων. Διαδικτυακός χαβαλές και έγινε ο Βιερίνη απέκτης του Βόλεϊ, πού στο Wikipedia. Πάθαμε τώρα στα επόμενα 10 δεύτερα. Ρημάζουμε όποιον θέλουμε. Ναι. Το κουπανά στο ΠΑΟΚ 24 και το περνά για είδηση. Αυτό αν είσαι εγκάθετος. Αυτό κάνουν. Και αν είσαι βλάκας. Αυτό κάνουν. Διαδικτυακός χαβαλές. Ναι. Τέλος πάντων, διαδικτυακός χαβαλές υπάρχει και να υπάρχει. Δεν λέμε όχι. Το θέμα είναι ότι το στημένο θα πρέπει να ελέγξουμε. Το στημένο είναι. Και τσιμπάνε και δική μας εκείνη που με τρελαίνει. Πώς είναι δυνατόν να τσιμπάνε δική μας? Δεν έχω καταλάβει ακόμα τίποτα τι γίνεται. Να σου λέει ο άλλος γιατί δεν παίζει μπάλα η ομάδα. Δεν παίζει, ρε φίλε, μπάλα η ομάδα, γιατί εγώ δεν πάω να κάνω μετάδοση από τα νεύρα μου και την αγωνία μου. Αφού μας έχουν προκαλέσει τέτοια πίεση. Και ο στόχος είναι ότι μας προκαλούν εκνευρισμό. Καλά, στα μερικοί άνθρωποι είναι έτσι, σαν χαρακτήρες. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που άμα παίζει η ομάδα μπάλα θα πει ναι, παίζω μπάλα, αλλά δεν παίρνω αποτέλεσμα. Και μετά, άμα πάρει το αποτέλεσμα, αλλά δεν παίξει μπάλα, θα σου πει ναι, αλλά δεν έπαιξα μπάλα. Άμα είσαι τέτοιος άνθρωπος, δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Θα το λες. Το θέμα είναι να το φιλτράρει λίγο άλλος και να καταλαβαίνει τι γίνεται. Τώρα, άμα μπαίνει αυτό το πράγμα, το τρυπάκι, φταίει. Είναι αυτό που λέει ο Σταύρος. Τσιμπάνε πάρα πολύ εύκολα. Μα αυτή φταίει. Δηλαδή, όταν διαβάζω εγώ σχόλιο που σίγουρα δεν είναι ΠΑΟΚ, απλώς έχει μεταμφιεστεί σε φίλο του ΠΑΟΚ και λέει: καλό θα είναι να χάσουμε κάποιο μάτς, ναι, για να καταλάβει ο Λουτσέσκου τι γίνεται. Και στη διάρκεια του δεν αγώνα. Δεν είναι σχόλιο ΠΑΟΚ, είναι. Εντάξει. Στη διάρκεια του αγώνα. Μακάρι να χάσουμε. Ναι. Είχε προχθές σχόλιο. Μακάρι να χάσουμε. Μακάρι σήμερα να χάσουμε, λέει, ναι, και στα επόμενα μάτς. Ναι, γιατί αν δεν χάσουμε, δεν θα μάθουμε. Είναι ο παδός του προπονητή του Άρη, ότι αν δεν χάσει, δεν μαθαίνει. Ή δεν είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Και επειδή δεν είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Αλλά τσιμπάνε από κάτω 80 άτομα, χάνουν την ψυχραιμία τους, χάνουν τη ζαχαρένια τους για κάποιον που απλά κάνει τη δουλειά του μέσα από το χάος του διαδικτύου. Δεν είναι, παιδιά, το θέμα το διαδίκτυο. Ούτε το Facebook, ούτε το Instagram, ούτε τι ανέβασε μία από τις πολλές χιουμοριστικές σελίδες που ξεφυτρώνουν. Ξαφνικά έχουμε αποκτήσει πολύ χιούμορ όταν πρόκειται για τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι, μπορεί να είναι την Κυριακή η τούμπα γεμάτη. Αυτό είναι το θέμα. Να πάρει ο ΠΑΟΚ την 12η νίκη και να συνεχίσει. Και σε 10 παιχνίδια, συμφωνώ με τον κόκκινο πρωταθλητή Παύλα Γάτα. Παύλα... Ναι, ναι, και να συνεχίσει η ομάδα τον δρόμο της. Να επιβεβαιωθεί ακόμα το γνωστό σύνθημα πόσο πονάει όταν ο ΠΑΟΚ, ναι, κερδάει. Κερδάει. Κερδάει, βέβαια. Ναι. Και ας τους άλλους να γράφουν. Τώρα, ξαναλέω, η τούμπα πρέπει να είναι γεμάτη την Κυριακή. Όλα τα υπόλοιπα και το Facebook και οι ομάδες και τα σχόλια και απάντησα και εντάξει, άκρη δεν βγάζει κανένας. Και όσο φτάνει και περνάει το πρωτάθλημα, αυτά θα ενταθούν. Έτσι δεν είναι? Τι περνάει, είμαστε Δεκέμβρη και νομίζουμε ότι είναι σαν Μάρτιο. Είναι πολύ κομβική η αγωνιστική. Αυτή που έρχεται. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός και η Λάρις την ξέρετε και εμείς κερδίσουμε, θα τους φύγει και λίγο. Ναι, όλο αυτό. Όλο αυτό. Η σιγουριά, επειδή είναι λίγο πιο κοντά. Και ο Ολυμπιακός έχει πολλά παιχνίδια εκτός έδρας, επαναλαμβάνω. Πολλά παιχνίδια εκτός έδρας. Συμπεριλαμβανομένου και της Τούμπας, βέβαια, εντάξει. Έχει να πάει στο ΆΚΑ. Έχει να πάει στην Τούμπα. Έχει να πάει στην Τρίπολη. Μόνο ο ΆΚΑ με την ΑΕΚ έπαιξε και στον Ατρόμητο. Ναι.
Στα Γιάννενα έχει να πάει. Στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Ο γνωστός σύνδεσμος φίλων Ιωαννίνων Θεσσαλονίκης στα εκδράμια. Στον Παναθηναϊκό έχει να πάει. Ναι, ρε, στον Πανετολικό έχει να πάει. Εντάξει. Στη Λάρισα. Στη Λάρισα με το κακό χορτάρι. Ναι. Εντάξει, όχι, έχει παιχνίδια. Έχει αρκετά, ναι. Τα μεγάλα τα έχει εκτός τα περισσότερα. Άρα λοιπόν δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι, παίζει το, τα ρέστα του. Παίζει τα ρέστα του. Τα έπαιξε δικαστικά γιατί μετά στο μείον 9 τώρα όπως θα έπρεπε να είναι μετά όταν έγινε στην Πάτρα. Δεν. Ωραία, ευνοήθηκε με τον Ατρόμητο, πήρε 2 βαθμούς, συν 5 δηλαδή από εκεί που θα έπρεπε να είναι. Είναι και τα προηγούμενα τα οποία έγιναν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή η Κυριακή μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε ένα παιχνίδι στην Ξάνθη που είναι δύσκολη έδρα, σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει 3 η ώρα. Είναι πολύ σημαντικό το 3 η ώρα. Εγώ όταν παίζουμε 3 η ώρα τρέμω. Ναι. Πολύ τρέμω. Ώρα, ναι. Τρέμω, είναι μέχρι να ξυπνήσεις. Έχει δηλαδή το χωρική που χωνεύει στο μακαρόνι. Πρέπει να βγάζει μια σέντρα. Και είναι το μάτι Τρίπολη με μεσημέρι να σταύρω πέρσι. Ναι, ξέρω, με τον ήλιο κόντρα. Και λέω, χάναμε ένα, όχι, ένα-ένα ήταν και είχαμε κόντρα τον ήλιο με στο πρώτο. Και λέω, πω, το, και περπατάω και δεν βλέπω μπροστά μου από τον ήλιο, όντως. Είχε ναι, πολύ ναι. ήλιο και την ημέρα. Και λέω, α, έχουν κόντρα τον ήλιο αυτοί. Και ήταν καλύτεροι με κόντρα τον ήλιο. Καλά, εκείνο το παιχνίδι, το τι είχε συμβεί. Εκείνο το εντάξει. παιχνίδι χάθηκε πριν ξεκινήσει. Ναι, εντάξει. Εκείνη η ομάδα κατέβηκε και ήταν. Όχι απλά τρελαμένη, ήταν αλλού για αλλού. Εντάξει, είναι αυτό που λέει ο Στέργιος, να έχει κόσμο την Κυριακή στην Τούβα και να αφήσουν στην άκρη όλα τα άλλα. Να είναι γεμάτη. Ναι, να μείνουν όλα τα άλλα στην άκρη. Γιατί είναι άλλα 5 παιχνίδια μέχρι τη διακοπή, μέχρι τα Χριστούγεννα βασικά. Να ηρεμήσουν λίγο όλοι σε εκείνο το δεκαήμερο, τέλος πάντων, πόσο καιρό θα είναι. Και να βασικά πρέπει να είναι η Τούβα γεμάτη σε κάθε μάτς μέχρι το τέλος. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο πρέπει να κάνει μια ομάδα για να προσελκύσει τον φίλαθλο που δεν πάει συχνά να πηγαίνει σε κάθε μάτς. Έχουν μείνει μετρημένα μάτς. Στην Τούμπα. Εντάξει. Η ομάδα είναι πρώτη, η ομάδα είναι στο συν 6 και στο συν 7 και στο συν 12 και στο συν 52. Εντάξει. Δεν χωράει Τούμπα 52.000 κόσμου, να πεις πού να βρεθούν. 28.000 χωράει. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι ουσιαστικά απέναντι από τον ΠΑΟΚ. Πώς θα λειτουργούσε τη ζωή σου αν απειλούσαν το δικό σου σπίτι, θα προσπαθούσε να το προστατεύσει. Σε αυτό λέμε να κάνουν όλοι αυτή τη στιγμή. Να είναι γύρω από την ομάδα. Να είναι όλοι ένα ουσιαστικά. Αυτό το πράγμα. Σταύρο, θες να πούμε λίγο για το ότι ορισμένες εταιρείες απέστειλαν το στοίχημα για πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Αυτή την αποκάλυψη. Αποκάλυψη, μιλάμε. Ναι. Το Πούλιτζερ στο δρόμο νομίζω είναι. Ναι, τώρα φίλε, είναι πάνω από τη Ρουμανία. Έρχεται. Υπάρχουν κάποια στοιχήματα που αποσύρονται γιατί έχουν δεχτεί ένα στοιχηματισμό και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μία μήχανη θέση κάποιες εταιρείες που δεν έχουν μεγάλο βεληνικέ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, σα το είπες. Ναι. Να το μαζέψουν γιατί θα δεχτούν πονταρίσματα τα οποία μπορούν να του φέρουν σε κάποια φάση σε δύσκολη θέση. Οι μεγάλες εταιρείες, οι πραγματικές, το έχουν το στοίχημα του πρωταθλητή. Ναι, υπάρχει κανονικά. Ναι. Ο τύπος που δεν έχει πρέπει να παίξει ποτέ over 1,5 ή over 2,5, δεν ξέρει τι είναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά για τις εντυπώσεις αναφέρθηκε και αυτό ότι απέσυρε, λέει, στοιχηματικές, λέει, πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ. Εμείς βρήκαμε δύο βέβαια από τον ΕΦΡΑ. Δύο. Μπήκαμε αυτές τις δύο που ουσιαστικά έχουμε και μια συνεργασία σε ραδιόφωνο και σαν site. Τον έχουν κανονικά. Ναι, τον ένα 18 κιόλας και οι δύο. Ναι. Μάλλον δεν έψαξε καλά. Στα κοιτάπια του διαδικτύου Κυριάκος. Δεν τον ενημέρωσαν καλά. Ή μπορεί να είδε μία που δεν υπάρχει. Μέτρη Ρουφιάνη, κακό πράγμα. Δεν τον ενημέρωσαν καλά. Σε αυτή τη χώρα που βγάζει μόνο στόπερ, ελιές, πορτοκάλια και ρουφιάνους, θα έπρεπε να έχετε καλύτερους ρουφιάνους να σας ενημερώνουν διεξοδικά με όλα τα δεδομένα. Γιατί αλλιώς σας εκθέτουν. Ναι, έτσι. Έτσι. Το θέλω να δω. Αν το έχει και αυτή. Όχι. Δεν το έχει. Αν έχει το τέτοιο, αν έχει την Paris Saint-Germain. Την Paris Saint-Germain δεν την έχει ούτε το Μαλαισία Μπέτ δεν πρέπει να την έχει. Λοιπόν, να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι ούτε την Paris Saint-Germain έχει η Μπέτ. Κιμπόκο, παιχτάρα! Πού σε ρε Κιμπόκο! Τι επίσκεψη είναι αυτή, ρε φίλε. Άλλος ένας λόγιος της οικογένειας του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε. Παοξάκι μου! Παοξάκι μου! Πού είσαι! Με το ζόρι το βρήκες, ε. Πού σου λέει να πας ευθεία και στρίβεσαι. Έρχομαι, θα κάνω διάλειμμα να σε γευτώ. Λοιπόν, ούτε την Paris Saint-Germain έχει Bet365, να κάνουμε ένα θέμα, Σταύρο. Τι? Ότι έχουν αποζήτητο στοίχημα για την Paris Saint-Germain.
Κυριακό. Και την Παρή, και την Παρή. Δεξιότητα στα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν μείνει ελάχιστα στη συγκεκριμένη. Την Ισπανία θα παίξει που γίνεται μακελιό. Στην Αγγλία τη City τι δίνει, 1-0-1. Έλα να τη City. Πάνω. Αν τη δίνει 1-0-1, αξίζει, είναι value bet. Όχι, είναι η Παρή μέσα. Τι? Στην 565. Πόσο? 1,004. Δηλαδή βάζω 1 ευρώ και παίρνω. Όχι, βάζεις 1000 ευρώ και παίρνεις 4 ευρώ. Τα σκάψες. Θα περιμένεις λίγο μέχρι το Μάιο να πάρεις τα 4 ευρώ στο χιλιάρικο. Εντάξει. 1,004. Μπράβο. Και τι να δώσεις την Παρή. Για πες λίγο στη City. Η City πόσο είναι, άμα είναι ένα 10 η City, παίζουμε 1 εκατομμύριο ευρώ, πάρουμε... Αγγλία Premier League. Λοιπόν... 1,32. 1,22. Τι είναι 1,22 ευρώ, χαζί είναι. Και τότε να με 67. Περίμενε γιατί... Εγώ σε δίνω 69, άμα θέλεις, η Corkas Bet. Λοιπόν, θα δούμε σε σοβαρή εταιρεία. Εντάξει. Να το σου πάω κανονικά, με το που ανοίγεις 1,18. Αγγλία Premier League, συστήχημα 1,25. Στίχημα, εντάξει, είναι Άγιος Βασίλης, φίλε, εντάξει. Τότε να 75, παραπάνω που είναι από σένα, θα επιλέξω τη στίχημα. Θα βάλω 100 ευρώ και το Μάιο... Το Μάιο. Το Μάιο. Θα πάρω μια άδεια ενός μήνα. Ένα μήνα θέλεις, Σταύρο. Όχι, όχι, 100 ευρώ, 7.500 ή τότε να... Αυτή είναι, υπάρχουν και άλλα στίχηματα που δίνει 500, 600, παίξε εκείνα, εγώ δεν μου δίνει τίποτα. Την Bournemouth πόσο τη δίνει? New Saints. Καλή θα είναι. 45 φράγκα διόν δίνει από ό,τι είδα. Ναι. Πού είναι, 12 πόντους πίσω. Τι κοιτάμε, να παίξουμε τα πίθανα. Ο Στέργιος θέλει να βάλει τότε να μου τι έχω. Παίξει και τη Σαχτάρ στο Champions League 500. Χάθηκε ο τίτλος στο Emirates προχθές το Σάββατο. Με διπλό ήταν τότε να ζωντανή, αλλά 4-2. Υπάρχει και η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ πώς με τη βλέπει. Η Λίβερπουλ. 4,50. 4,5. Το λες και τίμιο ποσοστό. Ο Ρίκος θα το στήριζε. Ο Ερίκος. Όπως το στήμα του κουλούρι. Δεν είναι για στοιχήματα αυτή τη σεζόν. Άστον. Μου λοχτάτα. Ποια θα έρθει Σταύρο φαβορή για το Champions League? Μην κοιτάς τις αποδόσεις. Να δούμε αν συμφωνείτε. Τη City 4,25 φαβορή. 5,75 Juventus. 6,5 Barcelona. Η City θα έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα μέχρι τότε. Νομίζω ότι είναι το ακρόνητο φαβορή. Λοιπόν, αυτά και με τα μακροχρόνια στοιχήματα. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Έχετε ακόμα, λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και σε λίγα λεπτάκια πάλι μαζί να πούμε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, 10 λεπτά ακόμα, 1/4 για να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Έχουμε τους διαιτητές της αγωνιστικής, ανακοινώθηκαν πριν λίγο από την ΕΠΟ. Κωνσταντίνος Κοτσάνης, ο διαιτητής του αγώνα στην Τούμπα. Ένας διαιτητής ο οποίος έχει συναντήσει τον ΠΑΟΚ μία φορά στο παρελθόν, ήταν το παιχνίδι κυπέλου με τον Ιγυνιακό το περσινό 5-0. Γενικότερα ένας διαιτητής ο οποίος δεν τον λες και έμπειρο στη Σούπερ Λίγκα, έχει 3 παιχνίδια όλα και όλα στην καριέρα του, ένα μάτς στη σεζόν 16-17, την προπέρσινη δηλαδή σεζόν, το παιχνίδι του Παζιάννα με την ΑΕΚ, το οποίο έχει ολοκληρωθεί ισόπαλο 1-1, και έχει σφυρίξει 2 μάτς στη φετινή Σούπερ Λίγκα, Ξάνθη Πανετολικός 1-1 και Απόλλωνος Σμύρνης Άρης Θεσσαλονίκης 1-2. Η νίκη του Άρη στη Ριζούπολη. Αυτά είναι τα μάτς του Κοτσάνη στη Σούπερ Λίγκα. Φυσικά υπάρχει Κομίνης. Καλά, δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει Κομίνης, τι κάνουμε. Είναι περάσει αγωνιστική και δεν έχει ημεροκάμα το κανονικά. Αστέρας Τρίπολης, Παζιάννενα. Κομίνης. Να ολοκληρώσουμε λίγο την τετράδα στην Τούμπα, είπαμε Κοτσάνης Κωνσταντίνος, Ηλίας Κωνσταντίνου από την ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας, Ανδρέας Φωτόπουλος από την ΕΠΣ Αθηνών, τέταρτος ο Άγγελος Ευαγγέλου της ΕΠΣ Αθηνών που διέπρεψε στο παιχνίδι το Ατρομήτου με τον Ολυμπιακό και παρατηρητής Εμμανουήλ Ταπατζάς από τη Θράκη, είπαμε Κομίνης, ένα ακόμα μεροκάματο για τον κορυφαίο Έλληνα διαιτητή, το καμάρι αυτός διαιτησίας. ΑΕΚ Λαμία Παπαπέτρου, Όφη Παναθηναϊκός Κουλάς, Ατρόμητος Άρης Κουτσιάφτης, Ξάνθη Ολυμπιακός ο Τζίλος, ο σπρίντερ αυτός, ο Μπολτ, ο Λευκός Μπολτ. Πανιόνιος, ναι σωστό, Τάσης και Πανετολικός Απόλλωνος Σμύρνης Γρατσάνης. Αυτοί είναι οι διαιτητές. Μην τυχόν δεν υπάρχει Κομίνη σε μια αγωνιστική, δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Από εκεί ξεκινάει.
Ναι, αυτό. Από εκεί ξεκινάει. Λένε, είναι... πάμε. Ναι. Πού θα βάλουμε το κομίνι. Λοιπόν... Κομίνις, κανονικά. Ο άνθρωπος που δεν λέμε το όνομά του βασικά. Τζάβα το λέμε τόσες φορές. Ας μην το λέμε καλύτερα. Ναι. Αυτά και με τους διαιτητές. Πάμε λίγο στο βόλεϊ που έχει και αγώνα σήμερα σε 7. Έχει αγώνα ΠΑΟΚ, ναι. Με την Όλστιν. Για την ανατροπή νομίζω ο ΠΑΟΚ. Ναι, πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ 3-0 ή 3-1 για να μείνει ζωντανός. Θα μας τα πει καλύτερα ο Ραφαήλ. Η Όλστιν είναι εδώ από χθες. Είχαμε και στο ΠΑΟΚ 24 διάφορες φωτογραφίες και εικόνες από την άφηξή τους. Στις 7 είναι το παιχνίδι. 5 και 10 ευρώ τα εισιτήρια για το παλατάκι. Καλό θα είναι, εντάξει, το αυτονόητο. Όσοι μπορέσουν περισσότεροι να στηρίξουν την ομάδα βόλεϊ στην προσπάθειά της για πρόκριση στον επόμενο γύρο του ΣΕΒ ΚΑΠ. Τον έχουμε τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Μια χαρά, εσύ. Όλα καλά. Τι γίνεται, Ραφαήλ, τι περιμένουμε σήμερα? Περιμένουμε καταρχάς να δούμε τις δύο ομάδες, πιστεύω, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν τις είδαμε. Οπότε εντάξει, ήταν ένα 3-1, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα χωρίς εικόνα. Οπότε ναι, νομίζω το κυριότερο αυτό είναι ότι περιμένουμε να δούμε και τον ΠΑΟΚ και την Όλστιν. Εντάξει, φαντάζομαι το τεχνικό team του ΠΑΟΚ έχει εικόνα. Ναι, ισχύει, ναι. Σε αντίθεση με εμάς, ναι. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Σωστό. Πες μας λίγο τι σκορ, Ραφαήλ, βολεύουν τον ΠΑΟΚ, να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Ναι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη 3-0 ή 3-1, προκειμένου να στείλει την πρόκριση ο χρυσός σετ. Επομένως, ο ΠΑΟΚ θέλει σίγουρα 3-1 σετ, για να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την πρόκριση. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ακόμα δηλαδή και με νίκη 3-2 υπέρ του, δεν τον συμφέρει και μένει εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει με 3-0, να μην προκριθεί. Είναι, είπαμε, ότι θεωρούνται σαν τρεις βαθμοί. Ναι. Πάλι δεν είναι ισοφάριση, δηλαδή των βαθμών που κέρδισε και η Όλστιν στον πρώτο αγώνα. Δεν έχουν τα σετ, δεν μετράνε τα σετ. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει 3-0 ή 3-1 και να πάρει και το χρυσό σετ για να περάσει στον επόμενο γύρο του ΣΕΒ. Ακριβώς. Προφανώς είναι καλή ομάδα η Πολωνία, το λέγαμε και πριν την κλήρωση. Ναι. Η νίκη τους με 3-1 αποδεικνύει ότι είναι όντως καλή ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ, αν δεν είναι. Είναι δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ και η Όλστιν έχει δείξει, νομίζω, φέτος μέσα στη σεζόν, παρά το γεγονός ότι στο πολωνικό πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει μέτρα και το παραδέχεται και ο προπονητής της, αλλά στα εκτός έδρας είναι μια ομάδα που παίρνει ευκολότερα αποτελέσματα σε σχέση με τα εντός. Και επίσης ένα σημαντικό του πόσο υπολογίζουν οι Πολωνοί την αναμέτρηση είναι ότι ήρθαν από την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα και την Τρίτη προπονήθηκαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ναι. Το θέλουν δηλαδή και εκείνοι αρκετά. Σχέτως που στον επόμενο γύρο όλα δείχνουν ότι περιμένει όποια ομάδα περάσει ένα πολύ μακρινό ταξίδι στην Σιβηρία με την Κεμέροβο. Και οι Πολωνοί το θέλουν πάρα πολύ να περάσουν. Σιβηρία, Σιβηρία, ναι, ναι, ναι. Είναι χειρότερο δύσκολα από τη Στενερίφη στο μπάσκετ. Θα πάει, είναι, ναι, θα πάει και, η ομάδα Ραφαήλ με τον υπερσιβηρικό να έχει μια εμπειρία ζωής, γιατί όντως σωστό, είναι... Σωστό, σωστό. Ειδικά και Δεκέμβριο μήνα τώρα μέσα χειμώνα είναι ό,τι πρέπει. Τη Σιβηρία. Νοικιάζουμε δύο βαγόνια του υπερσιβηρικού δικά μας, να έχουν και παίξει την ησυχία τους και κάνουν ένα ταξίδι ζωής, γιατί όντως αυτό είναι το υπερσιβηρικό, είναι μια εμπειρία που... Να πάει ο Σταύρος που δεν έχει πάει νομίζω στη Σιβηρία ποτέ. Αποστολή, ναι. Να το σκεφτεί λίγο. Τέλος πάντων, ας περάσει ο ΠΑΟΚ την Όλστιν και θα δούμε μετά τι θα γίνει και με τη Σιβηρία. Ακριβώς. Αγωνιστικά, ποια είναι τα νέα, Ραφαήλ, τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, τι δεν αντιμετωπίζει? Νομίζω το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα δούμε σήμερα τον Τζούριτς, ο οποίος έχει μπει σε ρυθμούς σταδιακά για να επιστρέψει, αλλά είναι τώρα λίγο ίσως σε μια ζυγαριά, ας το πούμε, το πώς θα πάρει την απόφαση ο Στάνκου. Από τη μία, δηλαδή, ο Τζούριτς και εκείνος θέλει να πάρει ένα μεγάλο παιχνίδι, αλλά παράλληλα και να βρει αγωνιστικούς ρυθμούς εν όψει και τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, το ότι ο Μάρκες έχει βρει έναν ρυθμό κάπως ως βασικός διαγώνιος και συνεργάζεται και ο Φιλίππο καλά μαζί του. Άρα νομίζω ότι η τελευταία στιγμή και ανάλογα και με το σε τι κατάσταση θα πει ότι είναι ο Τζούριτς στον Σάκου, θα αποφασιστεί αν θα συμμετάσχει και όχι στο παιχνίδι. Ναι. Πάντως είναι σημαντικό το να πάρει ο Τζούριτς αν γίνεται κάποιο χρόνο συμμετοχής, γιατί μετά τα επόμενα δύο παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ είναι με τον Ολυμπιακό και είναι μετά από μια μισή εβδομάδα. Πάντως η ομάδα, αν εξαιρέσουμε την εμφάνιση στην Πολωνία που δεν έχουμε εικόνα, δείχνει να βρίσκει ρυθμό. Όχι φοβερό ρυθμό, αλλά δείχνει στην Ελλάδα να παίρνει μπρος και να καθαρίζει τα παιχνίδια. Μακάρι να συμβεί αυτό και σήμερα, αν και εντάξει, ο συντελεστής δυσκολίας είναι πολύ πιο μεγάλος από τα μάτς τα τελευταία στην Ελλάδα, εντάξει.
Ναι, και στο μάτς με την Κηφισιά έδειξε να έχει πάλι κάποια προβληματάκια στην υποδοχή, αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο πιο καθαρό το μυαλό στις επιθέσεις. Υπήρχε έτσι πάλι μια ποικιλομορφία στον τρόπο παιχνιδιού από τον Φιλίππο. Φεύρισκε δηλαδή, όταν δεν τα πήγαινε καλά ο Μάρκες, έπαιζε και με τον Τακουρίδη. Πήγε πάρα πολύ καλά ο Σαφράνοβιτς, ένας Σαφράνοβιτς από τα παλιά εντυπωσιακός. Αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και σήμερα για να προσπαθήσει να μετριάσει τα όπλα των Πολωνών, κυρίως στον μπλοκ, να προσπαθήσει να τους μπερδέψει και να βρίσκει από παντού σκόρο πάκο. Αυτό πρέπει να βρει σήμερα. Από κόσμο, Ραφαήλ, πιστεύεις θα υπάρχει ανταπόκριση? Αυτό ελπίζουν οι άνθρωποι. Ελπίζουν, του ναι, ΠΑΟΚ, το ξέρω, αλλά νομίζω έχουμε κάποιο δείγμα ή κάποια εκτίμηση. Νομίζω ότι όλα τα μάτια στο Παλατάκι συνήθως πάντα ξεκινάνε από τα 1000 άτομα και πάνω. Οπότε και είναι δηλαδή όταν είναι και έτσι ευρωπαϊκό και κρίνεται η πρόκριση, πιστεύω δηλαδή ότι θα έχει έτσι έναν καλό παλμό στο γήπεδο σήμερα. Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο γύρω από τα ερασιτεχνικά τμήματα, Ραφαήλ? Νομίζω ότι το κυριότερο το οποίο έχουμε είναι την Κυριακή για το handball των ανδρών, που είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας, θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή και θα αναχωρήσει η ομάδα. Θα έχουμε και τις επόμενες μέρες και στο ΠΑΟ 24 συνεντεύξεις που έχουμε κάνει και με αθλητές και με τον ευρωπονητή τον Στέλιο Σιρεκίδη. Μπαίνει σε μια πολύ ωραία νομίζω σειρά παιχνιδιών ο ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε την Κυριακή με τον Ολυμπιακό το εκτός έδρας ματς. Τετάρτη ακολουθεί το νοκάουτ μάτς Κυπέλλου με τον Αεροπό Έδεσας εκτός έδρας και την μέθ' επόμενη Κυριακή είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Νεάπολη. Ναι. Που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, έχει και την ιδιαιτερότητά του, αλλά νομίζω ότι και το handball μπαίνει πλέον σε μια περίοδο που ανεβάζει ρυθμούς. Ωραία, ας δούμε σήμερα τι θα γίνει στο Παλατάκι. Καλή επιτυχία στην ομάδα. Τηλεοπτικά, τηλεοπτικά το από το Κοσμοτέ Σπορ 6, διαδικτυακά από το Λαόλα και ζωντανή ενημέρωση μέσα από την πολύ γρήγορη και αξιόπιστη και εντυπωσιακή πλατφόρμα του ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, αυτά, Ραφαήλ. Σε ευχαριστούμε περισσότερα το απόγευμα από το Παλατάκι. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Ραφαήλ στα τελευταία νέα της ομάδας Βόλεϊ. Ξαναλέω, 7 η ώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Όρστιν. Στη ρεβάνς της ήττας του ΠΑΟΚ με 3-1 στην Πολωνία. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ ή μια νίκη με 3-0 ή με 3-1. Δεν έχει σημασία. Να πάει το μάτς στο χρυσό σετ και να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο του ΣΕΒ. Και να πάει στη Σιβηρία. Και να πάει στη Σιβηρία. Φιλική Σιβηρία. Λοιπόν, να πω ότι όσοι καλέσουν τώρα οι πρώτοι 5 στο 2-3-10, 2-87 και 3-8 θα κερδίσουν αυτόματα από ένα εισιτήριο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα την Κυριακή. Ξαναλέω, οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 2-3-10, 2-87 και 3-8. Ας κάνουμε, αγάπη, και την κλήρωση για τα 4 διπλά εισιτήρια προσφορά της Στοίχημαν. 4 νούμερα από το 1 μέχρι το 31. 1. Ναι. 10. Ναι. 20. Mm-hmm. 25. Φτάνει. 4. Τέσσερα. Λοιπόν, το νούμερο 1 είναι ο Χάσκος Βασίλης με κινητό σε 087. Το 10, Αρίστη Θεοδωρίδου, το κινητό σε 691. Το 20, Νίκος Σιαραπτσής, το κινητό σε 504. Και το 25, Ιωάννα Χατζηγιάννη σε 403. Χάσκος Βασίλης, Θεοδωρίδου Αρίστη, Νίκος Χιαραψής και Ιωάννα Χατζηγιάννη. Τα 4 διπλά εισιτήρια από τη γραμματεία για ό,τι κερδίσατε και πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας που είναι για 2 άτομα του 2018. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει άλλες 5 νίκες σε πρωτάθλημα, Europa League και κύπελο. Σε αυτό το διάστημα ενδεχομένως να έχουν απώλειες Ολυμπιακός κυρίως και σε δεύτερη φάση ο Ατρόμητος. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται από όλους ψυχραιμία, χρειάζεται ξυπνάδα, εντάξει. Δεν χρειάζεται να πέφτει ο καθένας από εμάς σε ό,τι βλακεία γράφεται και διαβάζεται και ακούγεται είτε στην πόλη, είτε στην πρωτεύουσα, είτε στο διαδίκτυο. Τα πάντα κρίνονται, τα περισσότερα μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, στο γήπεδο. Γι' αυτό ξαναλέω, καλό θα είναι η Τούμπα να είναι την Κυριακή κατάμεστη, να υπερκεράσει ο ΠΑΟ και το εμπόδιο της Λάρισσας και να συνεχίσει από το έτος τον δρόμο του, δυστυχώς για πάρα πολλούς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Βασιλιάς με τον Σταύρο Κόλκα. Μένετε εννοείται στο Λίμπερο 107 και 4.
η επόμενη ώρα θα είναι όπως κάθε φορά που είναι ο Σταύρος με τον Βασιλιά ή ο Βασιλιάς μόνος του, θα είναι πραγματικά απολαυστική. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.